ώρα του Βασίλη Σαμπράκου. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Πώς είσαι φίλε, καλημέρα. Καλά είμαι, καλά είμαι. Λίγο δρόσησε και λίγο είμαι καλύτερα, νιώθω λίγο περισσότερο άνθρωπος. Α, ναι, δρόσησε. Μια ψηλή. 8 εκεί, 8,5, 9, 9,5 παλεύεται. Μετά τις 10, 11 αρχίζει το μαρτύριο. Ναι, εντάξει, τότε μοιάζουμε, ναι. Νόμιζα ότι και τώρα έχει δροσιά και ναι, λέω, καλά, ναι. Ωραία, ναι, 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 ναι. Αυτά. Μια χαρά θα ήταν. Λοιπόν, σωστό. Η μέρα... Να ξεκινήσω, ναι, ναι. Από την Πανάθα. Βεβαίως. Είναι η μέρα Παναθηναϊκού αυτή. Είναι η μέρα, ναι. Και είναι η μέρα, εμένα που είμαι και λίγο μεγαλύτερο παιδί και συναναστρέφομαι και λίγο μεγαλύτερα παιδιά και γνωρίζω και συναναστρέφομαι αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού. Λέω ότι για τους μεγαλύτερης ηλικίας είναι σαν να τους βγάζεις από το άλμπουμ με τις αναμνήσεις τους τώρα μια εικόνα και να τους τη ζωντανεύεις. Γιατί το να πηγαίνουν στο Ολυμπιακό Στάδιο, αυτό να γεμίζει και να ακούν τον ύμνο του Champions League είναι κάτι που, ξέρεις, που το έχουν χάσει. Δεν ξέρω ποια είναι, δεν θυμάμαι καν ποια είναι η προηγούμενη φορά, δεν το έχω ψάξει κιόλας, που ο Παναθηναϊκός έπαιζε στο Ολυμπιακό Στάδιο έναν αγώνα Champions League και ήταν, είχε, αν όχι γεμάτο, ήταν τάξη μεγέθους 60.000 ή θεατές. Αλλά πραγματικά ήταν για δεκαετίες μια, όχι ρουτίνα ακριβώς, αλλά κάτι που συνέβαινε συχνά, ένα μοτίβο, μπορεί κανείς να πει. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ, για τους φίλους του Παναθηναϊκού, σε αυτό το κομμάτι συναισθηματικά, ό,τι και αν ακολουθήσει, γιατί μπορεί να τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός, αν και είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή αυτή που έχει απόψε. Λέω ότι ακόμη και αν περάσουν και το ξαναζήσουν μετά, αυτή εδώ η πρώτη φορά για αυτούς που τους έχει λείψει τόσο είναι σίγουρα σημαντική στιγμή. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα ζήτημα του, μέσα από το οποίο περνάει και ένα μέρος της απάντησης σχετικά με το ποιος θα τα καταφέρει ή πιο σωστά αν ο Παναθηναϊκός θα είναι... θα αποδειχθεί έτοιμος με όρους αγωνιστικούς να τα καταφέρει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι άλλο να παίζεις στη Λεωφόρο και είναι άλλο να παίζεις που είναι πολύ λιγότερος ο κόσμος, είναι ξέρω εγώ το 1/3 και είναι άλλο να παίζεις μπροστά στο γεμάτο Ολυμπιακό Στάδιο που καταλαβαίνεις. Ναι, και είναι η ανυπομονησία του κόσμου. Αυτό είναι που μπορεί να στρεσάρει τους ποδοσφαιριστές. Εγώ νομίζω, Βασίλη, ότι... Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, ότι εγώ θα έπαιζα στη Λεωφόρο και αυτό το παιχνίδι. Εγώ, αν ήμουν, ναι, αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα σκεφτόμουν καν να πάω στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οκ, καταλαβαίνω, ναι, ότι είναι και τα οικονομικοί λόγοι στη μέση, ή να το δούμε πιο ρομαντικά, να μπορέσουν οι τριπλάσιοι, οι τετραπλάσιοι φίλοι του Παναθηναϊκού να δουν το μάτς. Εγώ θα έπαιζα στη Λεωφόρο όμως. Πραγματικά, ναι, ούτε θα φτιάξει. Να ξέρεις, δεν είμαι σίγουρος ότι θα έπαιρνε άδεια ο Παναθηναϊκός. Έχουμε δει γήπεδα, Βασίλη, αλλά και άλλα. Πώς πάντα με τα δικά μας υπάρχει θέμα. Δηλαδή, πραγματικά, πώς γίνεται με την Τούμπα, τη Λεωφόρο, το Βικελίδη, την πρώην Φιλαδέλφια, το Καραϊσκάκη. Εντάξει, το Καραϊσκάκη είναι άλλη κατηγορία. Αλλά έχουν παίξει ελληνικές ομάδες σε γήπεδα πραγματικά τρίτης τοπικής κατηγορίας. Τέλος πάντων, ναι, και σε αυτό που έλεγες, για να ολοκληρώσω, για να μην ξαναδιακόψω, sorry κιόλας. Επειδή είπες για την πρώτη φορά που είναι αξέχαστη, η πρώτη φορά που πήγα στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Άγιαξ το 0-3. Πραγματικά δεν είχε όχι καρεκλάκι άδειο, ούτε ένα τσιμέντο να κάτσεις. Θα μπορούσα να πω απ' έξω την ενδεκάδα του Άγιαξ, γιατί πραγματικά ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία να βλέπεις τον Άγιαξ εκείνη τη εποχή από κοντά. Απολύτως. Ένα παιδί από τη Σέρρα στα 16 του. Θα θυμόμουν όλη την ενδεκάδα, την έχω τώρα μπροστά μου, δεν θα θυμόμουν με τίποτα τον Σιλόι. Με τίποτα όμως. Τους υπόλοιπους τους έχω μπροστά μου. Όλους. Όλους. Εκπληκτικό μας στο Άγιαξ. Σίγουρα ναι. Είναι, και μόνο για τα νεότερα παιδιά δεν το συζητώ, δηλαδή αυτά που πρώτη φορά θα το δουν αυτό, που προφανώς θα είναι και πάρα πολλά, αλλά και για τους μεγαλύτερους τώρα όλο αυτό είναι πραγματικά σαν να ξαναζούν όχι τα νιάτα τους, αλλά μια περίοδο της ζωής τους που ήταν πολύ πιο πίσω και που δυστυχώς ήταν και καλύτερη συγκριτικά με τη σημερινή, άρα το αναπολύς και αυτό. Όμως για την ομάδα δεν είναι καθόλου απλό να το διαχειριστεί αυτό, γιατί μέχρι εδώ η αλήθεια είναι ότι στην Λεωφόρο οι ποδοσφαιριστές, παρότι την ένιωθαν την ανυπομονησία του κόσμου, το διαχειρίστηκαν καλά. Δηλαδή τελικά και στο παιχνίδι με την Νύπρο τον βρήκαν τον τρόπο να ηρεμήσουν και να τη φέρουν υπό έλεγχο την κατάσταση, και στο παιχνίδι με τη Μαρσέη που εκεί ο κόσμος ήταν ακόμη πιο ζεστός, ας πω,
Βέβαια, στο παιχνίδι με τη Μαρσέικ ο κόσμος πήγαινε και με τη συνείδηση ότι απέναντι έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα, άρα δεν ήταν, άλλο είναι προσδοκία, άλλο είναι απέτηση, αλλιώς το νιώθει ο ποδοσφαιριστής όταν η κερκίδα απαιτεί να πετύχεις κάτι και αλλιώς όταν έχει την προσδοκία, αλλά μέχρι εκεί δεν, είναι, δεν, σε, αγχω, δεν σε στρεσάρει κιόλας άμα κάνεις μια λάθος πάσα. Εντάξει, ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής για να ανησυχείς για το σχετικά με το αν θα τα καταφέρει ή όχι σε αυτό το κομμάτι. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια μεταβλητή που ένας αστάθμητος παράγοντας πραγματικά που ακριβώς επειδή είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός να παίξει εκεί, έτσι κι αλλιώς είναι η πρώτη φορά για αυτό το γκρουπ των ποδοσφαιριστών και δεν αναφέρομαι σε αυτούς που απέκτησε αυτό το καλοκαίρι, αυτούς που δουλεύουν με τον Γιωβάνοβιτς τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που φτάνουν εδώ. Όλο αυτό είναι αρκετά πρωτόγνωρο. Και εγώ κάπως έτσι μπορώ να εξηγήσω και το γεγονός ότι σήμερα σύμφωνα με τις αποδόσεις αυτοί που αναλύουν τα παιχνίδια για να ορίσουν τις αποδόσεις του δίνουν του Παναθηναϊκού περίπου 40% πιθανότητες να νικήσει. Δηλαδή αυτό το 2,5 που είναι η απόδοσή του σε αυτό αντιστοιχεί. Όχι να το κρυφθεί όμως, γιατί η πρόκληση είναι πολύ πιο κάτω. Ναι, σωστά. Είναι λίγο ξύμορο με αυτό. Okay. Ναι, γιατί είναι σαν να σου λέει ότι μπορεί να το φτάσει, πρέπει να το φτάσει στην παράταση. Ναι, 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 έτσι κι αλλιώς. Άρα πρέπει να νικήσει. Είναι λίγο ξύμορο, ναι, έχει δίκιο. Εγώ λέω ότι στο δικό μου κεφάλι αυτό το ζευγάρι είναι 50-50. Και την ίδια αίσθηση έχω και για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Adverb για αυτό το ζευγάρι. Δηλαδή θεωρώ ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες εδώ το έχουν φέρει στο 50-50. Γιατί λέω 50-50, γιατί ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Πράγκα, που ήταν πολύ συγκεντρωμένος, που ήταν και αποφασιστικός, μπορώ να πω μάλιστα ότι είχε τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα που έχει βγάλει στο πρώτο ημίχρονο στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, σε αυτούς τους προκριματικούς γύρους. Αυτός λοιπόν εκεί ο Παναθηναϊκός λέει ότι ναι, μπορεί να την νικήσει την Πράγκα. Από την άλλη σκέφτομαι ότι η Μπράγκα έχει ποιότητα και αν βρει την μπάλα, γιατί όλο το στοίχημα της βραδιάς και όλη η πρόκληση της βραδιάς είναι το ποιος κρατάει την μπάλα, ποιος έχει την μπάλα στα πόδια του. Γιατί η Μπράγκα με την μπάλα στα πόδια της στο αντίπαλο μισό μπορεί να κάνει καλά πράγματα. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην την αφήσει την μπάλα. Δεν είναι τόσο απλό. Εγώ θεωρώ ότι το Παναθηναϊκού του κάνει καλό που έπαιξε ξανά στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στο πρώτο παιχνίδι και το δεύτερο. Ενώ η Μπράγκα δεν έπαιξε από το πρώτο του παιχνίδι μέχρι αυτό που θα δώσει εδώ απόψε. Και γιατί λέω το κάνει καλό, γιατί ο Παναθηναϊκός το Σάββατο προσπάθησε και το έκανε αυτό επιτυχημένα στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στο Βόλο. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο στην Λεωφόρο, στο μάτσο με τον Βόλο, ο Βόλος αρχίζει να προσπαθεί να γίνει απειλητικός. Κάνει επιθέσεις, κάνει μια-δυο ευκαιρίες. Και εκεί ο Παναθηναϊκός αποφασίζει ότι προκειμένου να ηρεμήσει και να ησυχάσει και να μην ανησυχεί πρέπει να πάρει την μπάλα στα πόδια του. Την παίρνει στα πόδια του και δεν την ξαναδίνει στο Βόλο. Και αυτό το κάνει με μια κυκλοφορία σε υψηλό ρυθμό που είχε πολύ ακρίβεια. Άρα λέω ότι είδε πώς γίνεται να μην αφήνεις τον αντίπαλο να γίνει απειλητικός. Κρατάς την μπάλα. Δεν του την αφήνεις, δεν ναι, μπορεί ναι, να, κάνει, ναι, ναι. να χτίσει επιθέσεις και να κάνει ευκαιρίες. Δεν είναι όμως, ποτέ δεν είναι απλό. Και σε αυτό το επίπεδο αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνεις πως μπορεί και μια στιγμή να σου κάνει ζημιά. Τέτοια ήταν η στιγμή που έκανε ζημιά στον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι στη φάση της επιτύχησης του δεύτερου γκολ της Μπράγκα. Που είναι, έχει στείλει την μπάλα πλάγιο ο Γετβάη, η ομάδα του είναι απλωμένη στο αντίπαλο μισό. Δεν διαβάζει πολύ γρήγορα την κατάσταση, επιτρέπει στον αντίπαλό του να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο και ο Παναθηναϊκός δέχεται γκολ. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε ένα μάτσο που για 55-60 λεπτά τα κάνει όλα πάρα πολύ καλά, αρκούσε μια στιγμή να κάνει λάθος για να το πληρώσει ακριβά. Άρα λέω ότι δεν είναι πολύ απλό να πεις ότι δεν θα πετύχει γκολ η Μπράγκα. Μου μοιάζει πιθανό να πάει στην παράταση στο παιχνίδι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός να νικά με ένα γκολ και να πηγαίνει εκεί η ιστορία. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω και ότι θα εκπλαγώ αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πετύχει δύο γκολ και μετά να προστατέψει την αιστεία του. Θα χρειαστεί να είναι πολύ, πώς να το πω, να του πάνε όλα καλά σε αυτό το μάτς. Έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα που του έχει, άλλωστε εδώ, τον έχει φέρει εδώ να είναι στην απόσταση του ενός γκολ χάρη σε μια επέμβασή του στο
τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων που ήταν σε μια κλασική ευκαιρία για τον αντίπαλο. Μια ευκαιρία από την οποία ο εκτελεστής πετυχαίνει γκολ κοντά 5 φορές στις 10. Δεν ήταν δηλαδή απλό. Άρα όταν έχεις αυτό τον τερματοφύλακα, νιώθεις μια σιγουριά παραπάνω ότι μπορείς να το κρατήσεις το 0. Πάντως είναι πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Πολύ... Δεν είναι πολύ εύκολο να δεις πώς θα κυλήσει το σενάριο του παιχνιδιού. Παρουσιάστηκε Βασίλη από την Σαουδική Αραβία ο Μαντσίνη, έτσι μια παραδεισούλα. Και αναρωτιέμαι μια φορά πόσο γρήγορα έτσι φτάνει στην κορυφή και πόσο γρήγορα μπορείς να αποδομηθείς. Όχι ότι αποδομήθηκε ο Μαντσίνη, αλλά γενικότερα εκείνη η Ιταλία που μας εντυπωσίασε πάρα πολύ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν πήγε καν Μουντιάλ και. Εντάξει, κρίμα νομίζω γιατί είχε να δώσει αυτή η Ιταλία. Και αλλά μπορεί και να δώσει και πάλι, αλλά είχε βρει καλή συνταγή ο Μαντσίνη. Πολύ ωραία ομάδα. Πολύ ωραία ομάδα. Συμφωνώ. Συμφωνώ με αυτό που λες και γενικώς τώρα. Ναι, όντως δεν είδαμε καλά πράγματα από την Ιταλία μετά και εγώ είχα την προσδοκία ότι θα δούμε πάλι καλά πράγματα, ότι σε αυτό το Euro ας πούμε που έρχεται θα βλέπαμε καλά πράγματα από την Ιταλία. Όλη αυτή η ιστορία με την Σαουδική Αραβία στην αρχή είχε περάσει κάτω από το ραντάρ και ήταν και πολλοί που φαντάζονταν ότι όλο αυτό μπορεί να είναι να σκάσει πολύ γρήγορα και να είναι ό,τι έκανε, ό,τι προσπάθησε να κάνει η Κίνα πριν από αρκετά χρόνια. Η Ινδία. Ναι, η Ινδία. Ότι θα είναι κάτι που δεν θα πιάσει. Εγώ ακόμη και σήμερα που ακόμα είμαστε στην πρώτη φάση της υλοποίησης αυτού του σχεδίου που έχει εκεί ο διάδοχος του θρόνου να το βάλει το πρωτάθλημα μέσα στο top 10, λέω ότι ναι, μπορεί να μην κρατήσει πολύ, γιατί αυτός ο τύπος μπορεί μια μέρα να ξυπνήσει και να πει ότι είναι καλύτερα να τα βάλει τα λεφτά. Ναι, να κάνει κάτι άλλο για το marketing της χώρας του και για να την ξεπλύνει. Όμως όσο θα κρατάει αυτό, ακόμη και αν πούμε, αν υποθέσουμε ότι θα κρατήσει 2 χρόνια, για 2 χρόνια θα κάνει ζημιές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά ειδικά στο ευρωπαϊκό. Αυτό τώρα πια, στην αρχή του καλοκαιριού, θυμάμαι μάλιστα να έχω γράψει σχετικά κείμενα στον καζέτα και από κάτω οι αναγνώστες να με βρίσκουν υπερβολικό. Γιατί δεν το είχαν πιάσει, δεν είχαν καταλάβει πόσο οργανωμένο είναι όλο αυτό. Μα δεν το πιάσανε οι ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ για παράδειγμα. Το πιάσουν οι ακροατές. Να σου πω κάτι. Οι αναγνώστες. Νομίζω ότι οι ομάδες το είχαν καταλάβει ότι αυτό είναι ένα οργανωμένο σχέδιο και δεν είναι ότι ξύπνησε ένας μεγαλομέτοχος μιας ομάδας στη Σαουδική Αραβία και είπε θα φέρω τους καλύτερους εδώ, που αυτό πράγματι δεν θα είχε καμία τύχη. Νομίζω ότι πόνταραν στο ότι οι ποδοσφαιριστές δεν θα θέλουν να φύγουν από το προσκήνιο για να πάνε εκεί. Δεν είχαν ενδεχομένως φανταστεί τον πολλαπλασιαστή, δηλαδή το πόσο μεγαλύτερες θα είναι οι προσφορές που θα δέχονται. Ίσως να θεώρησαν ότι έγινε το πολύ παραπάνω λόγω Κριστιάνο και λόγω Μπενζεμά, που είναι και οι δύο σούπερ. Ναι. Αλλά εδώ δεν είναι. Εδώ αρχίζει το πράγμα και. Και πώς μπορείς να πεις όχι τώρα, αν ο Σαλάχ του έχει γίνει πρώτη σε 100 εκατομμύρια, 150 το χρόνο, 200 που γράφτηκε να γίνει πιο ακρεπληρωμένος. Πώς μπορείς να πεις όχι, πραγματικά είναι ασύλληπτα τα νούμερα. Εγώ νομίζω, Βασίλη, σε 2 χρόνια ίσως και να έχουμε ομάδα στο Champions League, το δικό μας. Ενδεχομένως και επειδή το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα από μένα, εγώ δεν το έχω μελετήσει τόσο καλά. Ουσιαστικά ένας-δύο ιδιοκτήτες είναι όλο το σκηνικό, δεν είναι 15 πρίγκιπες και συναγωνίζονται. Ένας-δύο είναι όλοι αυτοί που έχουν. Όχι. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε. Όλο αυτό είναι ένας άνθρωπος που το έχει κάνει. Ούτε καν δύο. Ναι, που είναι αυτός που θα κυβερνά τη χώρα. Ο οποίος έβαλε όσες ομάδες, γιατί τώρα οι μεταγραφές κάνουν 6-7 ομάδες. 4-5 μήνες πίσω, οι δύο ή οι τρεις ανήκαν στην οικογένειά του. Έβαλε τους υπόλοιπους της οικογένειάς του να αγοράσουν και τις υπόλοιπες. Στην πραγματικότητα ήταν ένα. Υπέγραψε ένα χαρτί που ήταν ένας νέος νόμος που έλεγε ότι όλες οι ομάδες περνάνε στα χέρια τα δικά μας. Και μετά είναι εντελώς συνεννοημένο όλο αυτό μεταξύ των ομάδων το να αγοράζουν όλοι. Δεν είναι. Γι' αυτό λέω ότι όλο αυτό είναι συντονισμένο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα επιχειρηματικό σχέδιο πίσω από αυτό. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που έχει πείσει τον διάδοχο ότι η πρόοδος σε σχέση με τα εμπορικά έσοδα, τα τηλεοπτικά έσοδα από την πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης των αγώνων θα είναι τέτοια που μετά από την τριετία, αν επιμένουν σε αυτό εδώ το σχέδιο, πράγματι θα έχει αρχίσει να φέρνει πίσω ένα μέρος της επένδυσης το έσοδο από τα τηλεοπτικά δικαιώματα που θα εισπράττουν, χωρίς που αυτοί έχουν την προσδοκία ότι δημιουργούν και
προοπτική αθλητικού τουρισμού στη χώρα τους, ότι κάποιος δηλαδή θα ταξιδεύει εκεί για να πάει να δει ένα παιχνίδι, επειδή θα παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Η μητέρα του Κριστιανού Ρονάλντο ή του Μπενζεμά, ναι, ή από την Κίνα ή από την Ινδία. Τώρα κάποιος Ευρωπαίος να πάει να δει ποιον. Αλλά εγώ νομίζω, επιμένω ότι θα έχουν θέση στο Champions League, γιατί τα λεφτά θα είναι πολλά και θα μπουν για κάποια κάτω τραπέζι, στους αξιωματούχους της UEFA ενδεχομένως. Και ίσως τότε δούμε και μια συνένωση δυνάμεων, δηλαδή φέρε τον Μπενζεμά από εδώ και τον Καντέ από την άλλη ομάδα και τον Σαλάχ από την άλλη, για να τους κάνουμε όλους μαζί μια ομάδα να παίζει στο Champions League. Ίσως κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Καθόλου. Δεν το αποκλείω καθόλου αυτό που λες να συμβεί. Έπειτα είναι βασική χορηγή, όχι μόνο της UEFA και της FIFA. Και δεν θα δυσκολευτούν να πείσουν, νομίζω. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να προκαλέσει πολλή αντίδραση. Ναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, φίλε, γιατί το χρήμα μιλάει. Και η ανάθεση του παγκοσμίου κυπέλλου στο Κατάρ φανταζόμασταν ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά όπως αποδείχθηκε δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν την FIFA. Αλλά εγώ λέω, άσε το τι θα συμβεί στο μέλλον, ήδη έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση στην ευρωπαϊκή αγορά όλο αυτό. Βλέπεις ομάδες τώρα που νιώθουν με φοβερή ανασφάλεια, δηλαδή έχουν φτάσει τώρα στο τελευταίο κομμάτι της μεταγραφικής περίοδου και έχουν την ανασφάλεια σχετικά με το αν οι ποδοσφαιριστές που έχουν σήμερα θα είναι εκεί και αύριο. Γιατί την ημέρα που εμφανίζεται ο Σαουδάραβας και του λέει του ποδοσφαιριστή τα λεφτά σου επί 5, δεν υπάρχει τρόπος να τον κρατήσεις. Βέβαια, εγώ εκεί ρομαντικά σκεπτόμενος λέω ότι okay, για ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πλουτίσει, ποιο να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του Νάρεϊ. Πόσα λεφτά παραπάνω του. Κοντά, ναι, στα 3 επί πάνω. Δηλαδή 500.000 επέρνει στον ΠΑΟΚ. Το χρόνο είναι πάνω. Είναι σίγουρα διπλασιασμός. Δεν ξέρω, το έλεγα νωρίτερα, αν είναι και τριπλασιασμός. Δηλαδή πάει στο 1,5. Με μπόνους ενδεχομένως. Φίλε, εκεί είμαι με τον Άρη. Είμαι με όλους τους Νάρεϊ αυτού του κόσμου. Δηλαδή παιδιά που δεν έχουν πλουτίσει, δεν έχουν λύσει δεν έχουν εξασφαλίσει τα παιδιά τους. Και λένε, ωραία, θα πάω εκεί, πόσο θα αντέξω κανένα χρόνο. Να πάρω τα λεφτά μιας τριετίας και μετά γυρίσω τώρα, να παίζω πάλι στην Ευρώπη. Αν μας ακούσει κάποιος, οι 500.000 το χρόνο δεν διασφαλίζουν τα παιδιά σου. Εντάξει, θα μας πάρουμε. Αλλά τα παιδιά των ποδοσφαιριστών, με το μυαλό των ποδοσφαιριστών, δεν είναι διασφαλισμένα. Σωστά. Πολύ καλά το είπες. Ναι, αυτό ακριβώς εννοούσα κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Λέω λοιπόν, κάποιον που δεν έχει γίνει ζάμπλουτος, τον μπορώ και να τον καταλάβω. Μπορώ να τον ακολουθήσω το συλλογισμό. Κάποιον όμως που όχι γίνει ζάμπλουτος, πραγματικά δυσκολεύεται να ξέρει τι έχει, δεν μπορώ να τον καταλάβω εύκολα. Αν τελικά. Ναι, ναι. Δεν θα τον καταλάβω σε αυτή την επιλογή. Γιατί σκέφτομαι ότι. Πώς να το πω σωστά. Μετά από μερικά χρόνια θα ακούω ότι βοήθησα ένα κράτος να ξεπληθεί για όλα αυτά που κάνει στους ανθρώπους που ζουν εκεί, στους γείτονες, στον πλανήτη, στις γυναίκες, στους άντρες, στους γκέι, στα όλα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και ο Μαντσίνη είναι στην κατηγορία αυτή που πήγε στην Εθνική Σαουδική Αραβία. Έχει ένα καρφάκι από τον Ρανιέρη. Δεν ξέρω αν έπεισε την αντίληψή σου. Δεν θα πήγαινε ποτέ στην Σαουδική Αραβία. Προτιμώ να έχω άλλα ρεθίσματα πέρα από τα χρήματα, είπε ο Κλαούντιο Ρανιέρη. Νομίζω ότι ήταν καρφάκι για τον Μαντσίνη. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν του λείπαν τα λεφτά για να πεις ότι. Και του κάθε Μαντσίνη, δεν λέω ότι είναι μόνο αυτός. Δηλαδή αυτός που μου έχει κάνει, από όλους αυτούς που έχουν πάει εκεί, αυτός που μεγαλύτερη εντύπωση μου έχει κάνει που το αποφάσισε να πάει εκεί, είναι ο Μανέ. Με κλώνησε αυτό. Ναι, γιατί ναι. Όλος του ο βίος μέχρι εδώ σε βέβαια να σκέφτεσαι το ακριβώς αντίθετο, που και τώρα μπορεί να ακούσεις να σου εξηγεί ότι το 60% από τα λεφτά που θα πάρει θα το βάλει στη Σενεγάλη για να την κάνει καινούρια. Δεν το αποκλείω αυτό. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Το κοινωνικό του έργο είναι πολύ μεγάλο. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να μην το σκέφτεται ότι πηγαίνει εκεί, χρησιμοποιούν την εικόνα του για να κάνουν marketing και να την εμφανίσουν αυτή τη χώρα σε κάτι άλλο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Βέβαια, εγώ δεν αποκλείω την πιθανότητα σιγά σιγά στο ημερολογιακό έτος από σήμερα που συζητάμε να εμφανίζονται ιστορίες με διάφορους από όλους αυτούς που έχουν πάει εκεί, γιατί είναι πολλοί πια αυτοί που έχουν πάει εκεί, που θα φεύγουν και θα λένε πράγματα και θαύματα σε σχέση με το. Καλά, προφανώς. Το έχουμε ξαναδεί. Το έχουμε δει. Ναι. Όχι με τόσο μεγάλο στάρα, ναι, το έχουμε δει.
Δεν ξέρω αν θέλουν δημοσιογράφους, ναι, Βασίλη. Δηλαδή, εγώ δεν θα έχω κανένα θέμα να χρησιμοποιήσουν την εικόνα μου. Για να είμαι και ειλικρινής και με εσένα και με τον κόσμο, δεν έχω τέτοια. Ρε φίλε, εσύ σε ντάρει όμως και εγώ ντάρει. Είμαι και ντάρει εννοώ σε σχέση με τη δημοσιογραφία, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Ένα γραφείο τύπου εκεί δίπλα στον πρίγκιπα. Ας μου δώσει όποια ομάδα θέλει, δεν έχω. Εντάξει, θα προτιμούσα λίγο την ομάδα του, του Κριστιάνου ή του Μπενζεμά. Αλλά και την ομάδα του Νάρη, την Αλκαλή, έτσι λίγο να του δώσω την εμπειρία μου με ένα δεκαπλασιασμό του μισθού για δύο χρονάκια, όχι παραπάνω. Ναι. Δεν έχω όνειρο να μείνω εκεί. Για να ξαναρθώ και να σας λέω ιστορίες από τη Σαουδική Αραβία. Ναι, αυτό θα συμβεί με πολλούς, πιστεύω. Αλήθεια είναι. Αυτό το βλέπω. Κατά τα άλλα, δεν έχει. Πώς να το πω. Η δική μας επικαιρότητα δεν έχει πολλά πράγματα πέρα από αυτό. Πάντα περιμένεις να δεις τι θα γίνει με τις μεταγραφές τώρα στο τελευταίο κομμάτι. Πάντα περιμένεις. Όχι πάντα, πλέον περιμένει να δει τι θα γίνει στον Άρη τώρα που αλλάζει προπονητή. Διάβαζα ότι πρόκειται να πάρει ένα αμυντικό χαφ και λέω έστω και στην τελευταία στιγμή μπορεί να καλύψει μια χτυπητή αδυναμία. Δεν ξέρω αν ο Ρούμπεν Πάρντο που διαβάζω ότι έχει βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει είναι αυτό. Δηλαδή, πώς το λένε, αμυντικός χαφ είναι. Το αν τα στοιχεία του είναι αυτά που θα ταιριάξουν σε ένα πλάνο που δεν ξέρουμε πόσο θα διαφοροποιηθεί τώρα που άλλαξε ο προπονητής, εδώ κάνουμε μαντεψιές. Δεν μπορείς να βασιστείς κάπου. Δηλαδή στην υπόθεση του ΠΑΟΚ που βλέπεις να παίρνει ποδοσφαιριστές που παίζουν στο 6, λες, αυτός ταιριάζει τα χαρακτηριστικά που ζητούσε ο Λουτσέσκου, αυτός μπορεί να μην ταιριάζει το ίδιο. Εδώ στην υπόθεση του Άρη δεν ξέρουμε πώς θα παίξει ο Άρης με τον Μάτσιο. Θα πει κανείς, θυμόμαστε από την προηγούμενη φορά και άρα σκληράδα, πολύ πίεση στην μπάλα, επιθετική νοοτροπία όταν δεν έχει την μπάλα, πολύ φυσικό παιχνίδι. Ναι, δεν ξέρω αν πάλι αυτό θα κάνει, αν αυτό σκοπεύει να κάνει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Πάντως 8 στις 10 επιστροφές στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στον αθλητισμό, δεν βγαίνουν σε καλό. Εγώ κάπου εκεί το έχω οριοθετήσει. Οι δεύτερες θητείες είναι λίγο πιο μυστήριες και περισσότερη πίεση, με λιγότερη αγάπη ενδεχομένως από τον περίγυρο, γιατί έχει φύγει, έχει ξανάρθει, δεν ξέρω. Αλλά έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του ο Άκης Μάτζιος. Νομίζω πάντως το έργο του θα είναι τιτάνιο, γιατί είναι στα δικά μου τα μάτια και στο μυαλό πολύ κακοστημένο το ρόζερ του Άρη. Για ακόμα ένα καλοκαίρι. Θα πω. Και θα κάνω ένα παραλληλισμό με την περσινή ΑΕΚ. Δεν είναι πολύ εύκολο να όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που βλέπουμε τώρα, εμείς έχουμε σχηματίσει μια πρώτη εντύπωση σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να δώσουν σε μια ομάδα. Είναι όμως αυτό εδώ είναι πολύ στρεβλωτικό, γιατί δεν έχουν μπει σε μια ομάδα που λειτουργεί και τους αξιολογούμε επειδή τους βλέπουμε σε σχέση με το αν μπορούν να δίνουν αυτά που ζητάει ο ρόλος, η θέση. Παίζουν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων σε μια ομάδα που έχει στηθεί τις τελευταίες 50 μέρες, κάπου τόσο. Η ΑΕΚ στη διάρκεια της περσινής σεζόν ξεκίνησε τη σεζόν και έπαιζε με οι 8 στους 11 ήταν της προηγούμενης χρονιάς ποδοσφαιριστές. Ποιας χρονιάς? Της χρονιάς που η ΑΕΚ κατάφερε να μην βγει στην Ευρώπη. Δηλαδή μιας πολύ κακής χρονιάς για την ΑΕΚ. Και με αυτούς δεν το έχω αναλύσει με βάση τις συμμετοχές, τα λεπτά συμμετοχής, για να πω πόσο της 100 προπέρσινη ομάδα ήταν η περσινή ΑΕΚ. Όμως σε μεγάλο βαθμό ήταν προπέρσινη ομάδα. Δεν λέω με αυτό ότι οι ποδοσφαιριστές που έχει πάρει αυτό το καλοκαίρι ο Άρης είναι της ίδιας αξίας. Μην χαζέψουμε. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι δεν μπορεί όλοι αυτοί που έχουμε δει να είναι τόσο αδιάφοροι όσο είναι μέχρι στιγμής. Αποκλείεται να είναι όλοι τόσο αδιάφοροι. Μπορεί να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα ότι το 60% ήταν παίκτες χαμηλότερης ποιότητας από αυτό που ζητάει ο Άρης. Μπορεί. Δεν το αποκλείω. Αποκλείεται όμως να είναι όλοι τόσο μέτροι για να μην μπορούν να αποδώσουν τον Άρη. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Ήθελα να σε ρωτήσω, θα το κάνω αύριο όμως, για τον Καστεγέχο, την εικόνα που έχεις από ένα παίκτη που έχει παίξει και Βαλένθια και Μίλαν. Τώρα, εντάξει, για Ελλάδα δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να έρθει, που τον ενδιαφέρει. Ενδιαφέρεται μάλλον να πάω για την αποκτήσή του. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Ναι. Οπότε αύριο, αν είναι στο τραπέζι, θα σε ξαναρωτήσω. Βάζει κάτι στο τραπέζι στο τέλος ο Κωνσταντίνο Τσίψιος, στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, ότι ο Μανέ, ο Καντέ, ο Μπενζεμά και τα λοιπά δεν πάνε μόνο για τα χρήματα. Είναι και το Ισλάμ στη μέση, τους έχουν κάτι σαν ambassadors.
Δεν μπορώ να το αναλύσω πραγματικά. Δεν το ξέρω. Δεν έχω όλες τις παραμέτρους για να μπορώ, ναι, να πω. Αλλά παρόλα αυτά, ως δήλωση, εμένα μου φαίνεται περίεργη το ότι αποφασίζει να πάει εκεί αυτό το παιδί. Τώρα για τους υπόλοιπους. Ναι, ναι, ναι. Καλά, ο Μπενζεμά τώρα εντάξει. Στο τελείωμα που θα μπορούσε να παίξει και Ρεάλ. Εντάξει, τα χρήματα είναι άπειρα, αλλά τώρα παίκτες σε πιο δημιουργική ηλικία, δεν ξέρω. Οκ. Okay. Ναι. Η τύχη είναι να την κυνηγάμε. Εννοείται, ναι. Και σήμερα μαζί μας ήταν η Novibet που είναι η χορηγός αυτής της ενότητας. Τα λέμε αύριο. Αύριο, βέβαια. Θα έχουμε δει και τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως. Ναι. Καλημέρα, Βασίλη. Καλά, ευχαριστούμε. Καλημέρα.